Κορυφώνεται η κρίση στο ΓΕΣΥ. Με αφορμή τον διορισμό Αγαθαγγέλου, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ενημέρωσε το απόγευμα προφορικά τον Υπουργό Υγείας για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Σε κατηδίαν συνάντηση που είχε σήμερα με τον Μιχάλη Χατσουπαντέλα, ο Θωμάς Αντωνίου μετέφερε την απογοήτευσή του για το διορισμό Αγαθαγγέλου και εξήγησε τους λόγους οι οποίοι τον οδηγούν στην έξοδο. Θα επικοινωνήσει μαζί μου ξανά τις επόμενες μέρες, όταν λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΗ που ακολούθησε, ο Θωμάς Αντωνίου ενημέρωσε τα μέλη του οργανισμού ότι προτίθεται να παραιτηθεί, εξηγώντας ότι σεβόμενος στις διαδικασίες και τους θεσμούς, θα αναμένει να λάβει πρώτα στα χέρια του την επιστολή του διορισμού του Πέτρου Αγαθαγγέλου και ακολούθως θα επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του γνωστοποιήσει την τελική του απόφαση. Η κυβέρνηση πάντως, παρά τις πιέσεις που δέχεται από κοινωνικά σύνολα, φορείς και πρώην υπουργούς, δεν κάνει πίσω, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα ανάκλησης της απόφασης του Υπουργικού. Όχι, δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε. Έχει τοποθετηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και εξηγήθηκαν οι λόγοι γιατί εισηγήθηκε ο Υπουργός της Υγείας στο Υπουργικό Συμβούλιο τον συγκεκριμένο διορισμό. Πειρά εναντίον της κυβέρνησης εξαπολύει το ΑΚΕΛ, κατηγορώντας την ότι δεν αφουγκράζεται τις ανησυχίες της κοινωνίας. Η κυβέρνηση του συναγερμού περιφρονεί προκλητικά τους συνδέσμους των ασθενών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, κινήματα και φορείς, την κοινωνία ολόκληρη, ακόμα και δύο τέως υπουργούς της. Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτόν τον αυταρχισμό και τσιθελισμό της κυβέρνησης του συναγερμού, η οποία προτιμά να συγκρουστεί με τους πάντες για να επιβάλλει τον κύριο Αγαθαγγέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΗ. Το ΑΚΕΛ κατηγορεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό ότι επιχειρεί να ανατρέψει και να παραδώσει το ΓΕΣΥ στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι η κυβέρνηση που εφάρμοσε το ΓΕΣΥ ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς να το υπερασπιστεί. Οι δικαιολογίες που διακινούν δεν πείθουν κανένα. Η ίδια παράταξη, ο συναγερμός, που δεσμευόταν ότι δεν θα κουρέψει τις καταθέσεις, που ορκιζόταν ότι σώζει το συνεργατισμό, τώρα θέλει να τον πιστέψουμε ότι δεν θα ανατρέψει το μονοασφαλιστικό ΓΕΣΥ. Το ΑΚΕΛ να μην ανησυχεί, το ΓΕΣΥ δεν κινδυνεύει από τον διορισμό ενός εκ των 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΗ. Κινδυνεύει από τον λαϊκισμό και τις ανεύθυνες κορώνες όσων ισχυρίζονται ότι το στηρίζουν, ενώ αναλώνονται σε ευκαιριακές παρεμβάσεις. Την ώρα που το ΑΚΕΛ θα αναζητεί τρόπους έκφρασης της αντιπολιτευτικής του μανίας, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω ενίσχυση του ΓΕΣΥ με στόχο να προσφέρει ποιοτικότερες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους ασθενείς. Απαντώντας στο ΑΚΕΛ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε και την ένταξη ενός ακόμη μεγάλου νοσηλευτηρίου στο ΓΕΣΥ τις επόμενες μέρες.